Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα και σε περισσότερα αθλητικά, σε όλα αυτά τα οποία διαμορφώνουν την αθλητική επικαιρότητα στον Εύρο και τη Ροδόπη. Εκατοντάδες παιδιά συμμετείχαν στους σχολικούς αγώνες που διοργανώθηκαν στην Κομοτηνή στο πλαίσιο του προγράμματος Αθλοπαιδείας. Οι μαθητές των δημοτικών σχολείων της Ροδόπης έστειλαν το μήνυμα ότι η σημασία σε αυτή τη διαδικασία δεν έχει ποιος θα κερδίσει στους αγώνες, αλλά η προσπάθεια και η συμμετοχή. Πήραν μέρος στους αγώνες για έναν και μοναδικό σκοπό. Όχι για να κερδίσουν τον αντίπαλο, αλλά για να δείξουν πόσο σημαντικό είναι να αθλείσαι και να δουλεύεις ομαδικά. Στην Κομοτηνή διοργανώθηκαν με πολύ μεγάλη επιτυχία οι σχολικοί αγώνες που αφορούν μόνο στα δημοτικά σχολεία της Ροδόπης και συμμετείχαν όλα τα σχολεία, γεγονός που χαροποίησε ιδιαίτερα τους υπεύθυνους, καθώς ο αριθμός των παιδιών ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, αποδεικνύοντας ότι σημασία έχει η συμμετοχή και όχι το αποτέλεσμα του αγώνα. Η συμμετοχή ήταν πέρα πρόσμενη μεγάλη. Αν σκεφτούμε ότι έχουν δηλώσει συμμετοχή αυτή τη στιγμή μέσα στο γήπεδο, βρίσκονται 361 μαθητές από όλα τα σχολεία, δημοτικά σχολεία του νομού μας. Τα αγωνίσματα στα οποία αγωνίζονται, τα οποία συμμετέχουν τα παιδιά, είναι το μπαλάκι όπως βλέπετε, το άλμα εις ύψος, το μήκος και οι δρόμοι 50 μέτρων και 1000 μέτρα. Τα παιδιά λοιπόν έβαλαν τα δυνατά τους και απέδειξαν πως έχουν και ταλέντο αλλά και ικανότητες. Όμως οι υπεύθυνοι δεν παρέλειψαν να τονίσουν πως στις μέρες μας η άθληση για πολλά παιδιά αρχίζει να γίνεται πολυτέλεια, καθώς μετά και τις αλλαγές στα ασφαλιστικά ταμεία, πολλοί γονείς αδυνατούν να πληρώσουν από την τσέπη τους τους γιατρούς, οι οποίοι πρέπει να εξετάσουν τα παιδιά τους για να μπορούν να παίρνουν μέρος σε αθλητικές δραστηριότητες. Ο σκοπός δεν είναι τόσο η νίκη, όσο αυτό που σας έχουμε πει και αυτό που σας έχουμε περάσει το μήνυμα οι συνάδελφοι καθηγητές είναι το να ξεπεράσουν τους εαυτούς τους. Ο αντίπαλός τους είναι ο εαυτός τους. Να ξεπεράσουν τον εαυτό τους σήμερα.